Σπυρώτης, όχι μόνο διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους, αλλά και ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 30 Ιουλίου στην Παλαιά Φιλιππιάδα και η δεύτερη στη Φιλιππιάδα στις 18 Αυγούστου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις με παραστάσεις θεάτρου σκιών Καραγκιόζικα 2014 στη Φιλιππιάδα. Οι παραστάσεις θα δοθούν από τον καραγκιόζοπαίχτη Γιώργο Ιππυρώτη και η είσοδος θα είναι δωρεάν. Είναι εκδηλώσεις πολιτισμού, τονίζει ο κ. Ιππυρώτης, που συνάδουν με την κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα περισσότερο από όλα είναι να στηρίξουμε ένας τον άλλον και είναι σίγουρο ότι πολλοί μπορούν να έχουν και θετικά αποτελέσματα. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στην Παλαιά Φιλιππιάδα στις 30 Ιουλίου με τον Καραγκιόζη γραμματικό, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και δυνατότητα ενημέρωσης για τους αστεροειδείς και αστροπαρατήρησης με τηλεσκόπιο από τον εραστέχνη αστρονόμο Μιχάλη Σταμάτη. Η προσπάθειά μου για πολιτισμό στη Φιλιππιάδα ξεκινάει με την ιδέα που σκέφτηκα εφήβρα στο μυαλό μου για να βοηθήσω την πόλη μου πολιτισμικά το 2012 με την πρώτη εκδήλωση Καραγκιόζικα στη Φιλιππιάδα. Συνεχίστηκε το 2013 επίσης με τρεις παραστάσεις έναντι μίας που έγινε αρχικά και σήμερα αυτή τη φορά για τρίτη συνεχή χρονιά γίνονται τα Καραγκιόζικα στη Φιλιππιάδα με δύο παραστάσεις οι οποίες στόχο έχουν τόσο να διασκεδάσουν τον κόσμο όσο και να στηρίξουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Γι' αυτό και στην τελευταία παράσταση θα συγκεντρώσουμε τρόφιμα που θα διαθέσουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης για ενίσχυση των φτωχότερων από εμάς, γιατί πάντα από το φτωχό υπάρχει δυστυχώς ο φτωχότερος. Η κοινωνική αλληλεγγύη ήταν πάντα η ίδια. Ο ένας έπρεπε να στηρίζει τον άλλον, ο ένας να κρατάει το χέρι του άλλου. Σήμερα νομίζω είναι περισσότερο αναγκαία η κοινωνική αλληλεγγύη από ό,τι άλλοτε. Γιατί αν και τα χρόνια πάνε μπροστά και η τεχνολογία προχωράει, δυστυχώς το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων έρχεται προς τα πίσω και θυμίζουμε εποχές κατοχής, πείνας και σε λίγο θα βλέπουμε καταστάσεις που σίγουρα δεν θα θέλαμε να υπάρξουν και δεν θα θέλαμε να είναι το μέλλον των παιδιών μας. Η αλήθεια είναι ότι αρκετός κόσμος και ειδικά οι φτωχότεροι, γιατί οι φτωχότεροι καταλαβαίνουν το φτωχότερο, πάντα προσφέρουν από το υστέρημά τους και στηρίζουν κάθε προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι η κοινωνική αλληλεγγύη με αυτή τη μορφή είναι κυριολεκτικά η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και μια πραγματικά αναγέννηση σε όλους μας. Η πρώτη εκδήλωση γίνεται την Τετάρτη, 30 Ιουλίου, στην Παλιά Φιλιππιάδα, στον Ιερό Ναό της Παναγίας. Εκεί θα δούμε την παράσταση «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός», όπου είναι μια παράσταση κομική, αλλά και παράλληλα διδακτική, όπως άλλωστε και όλες οι παραστάσεις του Καραγκιόζη. Εκεί θα δούμε τον Καραγκιόζη που είναι αγράμματος να παριστάνει το γραμματικό και να κοροϊδεύει τους υπόλοιπους αγράμματος. Είναι μια παράσταση που θέλει να θίξει την τάση αναλφαβητισμού που υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια και που δυστυχώς και ακόμα σήμερα σε κάποιες κοινωνικές τάξεις, σε κάποιες περιοχές υπάρχει. Θέλουμε να δείξουμε την ανάγκη για μόρφωση, να διδάξουμε στα παιδιά μας όσο μπορούμε την ανάγκη του σχολείου που θα τους δώσει ένα καλύτερο αύριο. Και παράλληλα στην παράσταση αυτή θα έχουμε υποστήριξη από τον Μιχάλη το Σταμάτη, ένα παιδί που ασχολείται ως εραστέχνης αστροφυσικός, είναι από την Γκαμπή Άρτας και για δεύτερη χρονιά φέτος θα μας στηρίξει στον ίδιο χώρο με μία ανάλυση για τους κομήτες και παράλληλα θα φέρει το τηλεσκόπιό του για να παρακολουθήσουμε τον ένα αστρόουρανο. Η δεύτερη παράσταση, ο Καραγκιόζης και ο Καπετάν Γιώργης, θα δοθεί στις 18 Αυγούστου επίσης στη Φιλιππιάδα, επισημαίνει ο κύριος Ιππυρώτης, παροτρύνοντας όσους έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να προσφέρουν τρόφιμα υπέρ του κοινωνικού παντοπολίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης. Η δεύτερη παράσταση στα Καραγκιόζικα είναι τις 18 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 9 το βράδυ στη Φιλιππιάδα, στο θεατράκι, ας πούμε, στο αμφιθέατρο του Κέντρου Υγείας. Εκεί θα δούμε την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και ο Καπετάν Γιώργης». Είναι μια ηρωική παράσταση του Καραγκιόζη που σπανίζουν ηρωικές παραστάσεις σήμερα στο Θέατρο Σκιών, που παράλληλα θα έχει και πολλά κωμικά στοιχεία. Εκεί θα δούμε την πονηριά του Πασά, που θέλει να εξοντώσει τους Έλληνες, βάζοντάς τους έναντι αμοιβής που υπόσχεται ότι θα πάρουν να κατατροπώσουν τον μαύρο ψηφομάχο του Σεραγίου, που δυστυχώς κανένας δεν θα έχει τη δύναμη να ανταπεξέλθει στο εγχείρημα. Όμως και πάλι η ελληνική λεβεντιά, το τσαρούχι και η φουστανέλα, ο καπετάν Γιώργης θα έρθει να δώσει τη λύτρωση, την ελευθερία και να αποδείξει το ψέμα του Πασά για να κατατροπώσει τους Έλληνες.
Αν το μεταφέρουμε αυτό το έργο στις μέρες μας και αλλάξουμε τα πρόσωπα, θα δούμε ότι είναι η ελπίδα μας για αναγέννηση σαν κράτος, σαν πολιτισμός, σαν έθνος. Παράλληλα, σε αυτή την εκδήλωση θα έχουμε υποστήριξη με ζωντανή μουσική από το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Φιλιππιάδας, αλλά και επίδειξη Taekwondo από το Τσιάτσο Steam, τον εκπαιδευτή με 5 Dan στο Taekwondo, τον Βασίλη τον Τσιάτσο. Και το σημαντικότερο της παράστασης είναι ότι θα συγκεντρώσουμε τρόφιμα υπέρ του κοινωνικού παντοπολίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, που με την ευλογία του δεσπότη μας, του κύριου Χρυσοστόμου, ελπίζουμε να πάει πολύ καλά και να υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Ο Καραγκιόζες είναι πολιτισμός, είναι παιδεία και είναι ένα μικρό σχολείο. Πράγμα που θα έπρεπε να συγκινήσει και να ευαισθητοποιήσει και να ταράξει λίγο τους εκπαιδευτικούς και ειδικά του δημοτικού σχολείου, που θα έπρεπε να ανοίξουν την πόρτα στον Καραγκιόζη, να τον βάλουν στα σχολεία, να ελέγχουν ποιος Καραγκιόζης πάει στα σχολεία, είναι κατάλληλος, είναι ακατάλληλος, τι παρουσιάζει, τι θέλει να θίξει. Και μέσα από αυτό το δρόμενο πολιτισμού να μπορέσει να προσφέρει στα παιδιά τα μέγιστα, αυτά που δεν μπορεί το σχολείο να τα προσφέρει, όχι γιατί δεν υπάρχουν καλοί δασκάλοι, όχι γιατί δεν υπάρχουν καλά βιβλία, αλλά γιατί το παιδί θέλει κάποιες φορές να πάρει μερικά πράγματα με τρόπο διαφορετικό, διασκεδαστικό και όχι καταπιεστικό όπως συνήθως βλέπει ένα κοινό μάθημα στο σχολείο. Διατηρώντας χαμηλούς τόνους για το προσωπικό του προφίλ, ο κύριος Υπηρώτης επιμένει στο ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης που πρέπει να μας αγγίζει όλους, στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη. Να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, να είμαστε όλοι ενωμένοι, ειδικά αυτές τις δύσκολες μέρες, γιατί κάποτε ο πόλεμος γινόταν με σφαίρες και ακούγαμε τον μπαμ και φυλαγόμασταν. Τώρα ο πόλεμος γίνεται αθόρυβα, με ύπουλα πράγματα, με ύπουλα όπλα και δεν φαίνεται. Όλοι μαζί ενωμένοι νομίζω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα και να ζήσουμε την ευτυχία όπως πραγματικά την έχουμε ονειρευτεί να τη δώσουμε και στα παιδιά μας. Προσωπικά σαν Γιώργος Υπηρώτης νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα αν δεν υπήρχε ο Καραγκιόζης. Οπότε σε όλο το εγχείρημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και γενικά σε όλη την πορεία μου, ο στάρ και αυτός ο οποίος αξίζει το χειροκρότημα είναι ο Καραγκιόζης. Εγώ είμαι υπηρέτης του Καραγκιόζη και εκφραστής του Καραγκιόζη. Δεν νομίζω ότι μια αναφορά σε μένα θα είχε κάποια θετική προσφορά ως προς το έργο που θέλω να βοηθήσω. Το μόνο που θα ήθελα από τον κόσμο είναι να αγαπήσει τον Καραγκιόζη, να αγκαλιάσει τον Καραγκιόζη και να τον στηρίξει με κάθε τρόπο. Έτσι ώστε και ο Καραγκιόζης να μπορεί να επιβιώνει, να υπάρχει και να στηρίζει κάθε φορά που χρειάζεται. Και δυστυχώς αρκετές φορές θα χρειάζεται υποστήριξη ο κόσμος, η κοινωνική αλληλεγγύη.